Σίμων, ο Πανσόφους, τους αλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Λέγαμε λοιπόν, παιδιά, για τα έργα του διαβόλου και πώς ο Χριστός μας ήρθε για να καταλύσει αυτά τα έργα. Και μας λέει και ο Άγιος Νικόδημος ότι θα πρέπει να αγωνιζόμαστε συνεχώς για να μην κάνουμε φυσικά τα έργα του πονηρού, και αν δημιουργούνται μέσα μας θελήματα, έτσι, επιθυμίες να τα κάνουμε, ότι θα πρέπει να τις στεκόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις. Να τις στεκόμαστε στους λογισμούς, τους βλάσφημους, τους πονηρούς και τους αισχρούς, που βγαίνουν από τα τρία μέρη της ψυχής μας. Από το λογιστικό, είπαμε, βγαίνουν οι βλάσφημοι λογισμοί, και το φάρμακο εκεί είναι η προσευχή. Από το επιθυμητικό βγαίνουν οι αισχροί λογισμοί, και το φάρμακο εκεί πέρα είναι η εγκράτεια, και από το θυμικό βγαίνουν οι πονηροί λογισμοί και το φάρμακο είναι η αγάπη. Τα λέω αυτά για να θυμηθούμε ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα. Και θυμάστε που λέγαμε ότι θα πρέπει, όσο είναι μικρά τα πάθη, οι κακίες, να πρέπει να τα ξεριζώνουμε, γιατί όσο τα αφήνεις και μεγαλώνουν, τόσο πιο δύσκολα μετά μπορείς να τα πολεμήσεις. Και μάλιστα λέει ο Άγιος ότι για να πολεμήσεις ένα πάθος, μια κακία, δεν αρκεί μόνο να αντιστέκεσαι, αλλά θα πρέπει να φτάσεις στο σημείο να το μισήσεις. Γι' αυτό λέει μπορείς να επαναφέρεις αυτό το πόλεμο, αυτό τον πειρασμό, εκτός αν το πάθος είναι σαρκικό, εκεί δεν πρέπει να το επαναφέρεις. Αλλά τα άλλα πάθη, όπως ας πούμε είπαμε το πάθος του θυμού, της ανυπομονησίας, μπορείς να επαναφέρεις αυτό το πόλεμο και πάλι να το διώχνεις αυτό το πάθος με όλη τη δύναμη μέχρι να φτάσεις να το μισήσεις τελείως. Και θα πρέπει, λέει ο Άγιος, να κάνεις και πράξεις που είναι αντίθετες με αυτή σου την επιθυμία, την κακή. Και μας είχε πει ένα παράδειγμα, αν θυμάστε, το παράδειγμα της ανυπομονησίας και πώς μπορούμε να το πολεμήσουμε και να αποκτήσουμε την αρετή της υπομονής. Και είπε ο Άγιος ότι εκτός από το ότι πρέπει να αντιστεκόμαστε στους λογισμούς αυτούς της ανυπομονησίας, θα πρέπει, λέει, να αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά την καταφρόνηση. Να χαιρόμαστε να μας καταφρονούν, να μας περιφρονούν, να μας αδικούν. Και ακόμα, λέει, μπορείς να προχωρήσεις και σε πράξεις αγάπης προς αυτούς που σε περιφρονούν, σε αδικούν και σε κάνουν να θέλεις να τους εκδικηθείς. Τι πράξεις μπορείς να τους κάνεις, ώστε να αποκτήσεις την αρετή της υπομονής? Καταρχάς, να τους αγαπάς με την καρδιά σου. Να τους λες ακόμα, λέει ο Άγιος, λόγια πραότητας. Να μιλάς ήρεμα. Ενώ αυτός είναι θυμωμένος, ενδεχομένως, πάει να σου επιτεθεί κλπ. Σε αδικεί, σε βρίζει, σε πληγώνει, προσπαθεί να σε πληγώσει. Εσύ να του μιλάς με ηρεμία, με αγάπη. Και αν μπορείς ακόμα, λέει, να τον υπηρετείς με έργα.
να τον εξυπηρετήσεις, να του κάνεις καλό. Ενώ σου κάνει κακό, εσύ να τα αποδίδεις καλό. Και ακόμα λέει, ακόμα να τους βάλεις και μετάνοια αυτούς που σε αδικούν. Να τους πεις και μία συγγνώμη. Θα πεις, φταίω, άμα δεν φταίω. Ξέρετε κάτι, παιδιά. Όλοι, έλεγε ένας μεγάλος συγγραφέας, φταίμε για όλα. Γιατί είμαστε όλοι συνδεδεμένοι μέσα στο ένα σώμα που λέγεται Εκκλησία, στο σώμα του Χριστού. Και ο ένας επηρεάζει τον άλλον. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, έτσι λίγο πολύ όλοι φταίμε για όλα. Αν ας πούμε ήμουνα εγώ καλύτερος, θα βοηθούσα και τους υπόλοιπους και όλη την Εκκλησία να είναι καλύτερη. Επειδή εγώ είμαι αυτός που είμαι και όλη η Εκκλησία επηρεάζεται. Και αν κάνω μια αμαρτία, επηρεάζεται όλη η Εκκλησία, όλοι οι άνθρωποι δηλαδή, πάνε προς τα κάτω. Αν εγώ κάνω μια αρετή, όλη η Εκκλησία ανεβαίνει προς τα πάνω, πάει προς το καλύτερο. Είναι όπως το σώμα, για σκεφτείτε το σώμα μας, αν δεν λειτουργεί σωστά το μάτι, όλο το σώμα δεν δυσκολεύεται. Άμα δεν βλέπεις καλά, μπορεί να σκοντάψεις, να πέσεις κάτω, να τραυματιστείς και να σκοτωθείς ακόμα, να βλαφτεί όλο το σώμα. Έτσι γίνεται, επειδή όλοι είμαστε ένα σώμα και λεγόμαστε Εκκλησία, και ο καθένας μας έχει μια λειτουργία μέσα σε αυτό το σώμα, άλλος είναι μάτι, άλλος είναι χέρι, άλλος είναι πόδι. Λοιπόν, όταν δεν λειτουργούμε εμείς σωστά ο καθένας μας, επηρεάζουμε όλο το σώμα και όλο το σώμα δεν λειτουργεί όπως πρέπει. Καταλάβατε? Γι' αυτό λέω, δικαιολογείται να το πούμε και συγγνώμη, ακόμα και αν δεν φταίμε για το συγκεκριμένο πράγμα που μας κατηγορεί αυτός. Γιατί φταίμε γενικά. Αν είμαστε καλύτεροι και θα μπορούσαμε πάντα να είμαστε καλύτεροι από ό,τι είμαστε. Πάντα. Όσο Άγιος και να είσαι, μπορείς να είσαι ακόμα πιο καλός, πιο Άγιος. Δεν έχει τέρμα η αγιότητα, δεν έχει σημείο που να πεις έφτασα σε ένα σημείο και είμαι εντάξει. Όχι. Μπορείς να πας και πιο πάνω και πρέπει να αγωνίζεσαι. Είναι μία προσπάθεια που δεν έχει τέρμα. Γι' αυτό δεν είναι σωστό που λένε μερικοί, έφτασα, λέει, τώρα εγώ σε ένα καλό σημείο, σταματάω τώρα. Τι σταματάς? Άμα σταματήσεις να προσεύχεσαι, να διαβάσεις την διαγραφή, να προσέχεις τα μάτια σου, τις αισθήσεις σου κλπ, τη ζωή σου, δεν θα μείνεις εκεί που είσαι, θα σε πάρει το ποτάμι προς τα κάτω, θα πας πάλι προς τα πίσω, θα γυρίσεις στην αμαρτία. Για σκεφτείτε έναν άνθρωπο που ανεβαίνει ένα ποτάμι. Το ανεβαίνει. Το ποτάμι ξέρουμε πάντα πάει προς τα κάτω. Δεν υπάρχουν ποτάμια πάνε προς τα πάνω. Έτσι δεν είναι? Ξεκινάει από το βουνό και πάει προς τη θάλασσα. Πάντα. Ένας άνθρωπος τώρα είναι μέσα στην κήτη, μέσα στο ποτάμι και πάει κόντρα στο ρεύμα. Αυτός είναι ο χριστιανός που αγωνίζεται, παιδιά. Πάει κόντρα στο ρεύμα το κοσμικό, το αμαρτωλό, το δαιμονικό. Έτσι, το ρεύμα του κόσμου πάει όλο προς τα κάτω, προς την κόλαση. Και θέλει να μας τραβήξει όλους προς τα κάτω. Λοιπόν, ένας που αγωνίζεται, στέκεται στο, είναι μέσα στο ποτάμι αυτό και πάει κόντρα και πάει προς τα πάνω. Και αυτό βέβαια θέλει αγώνα, έτσι, θέλει κόπο. Εχθές κάποιος μου είπε, να μας πείτε, Πάτερ, λέει, για τις δυσκολίες που έχουμε μες στον κόσμο, που όλοι μας βρίζουν, έτσι, μας λένε χαζούς, μας λένε καθυστερημένους, κολλημένους, έτσι, χριστιανο Ταλιμπάν, λένε κάποιοι, κλπ, κλπ. Λένε τέτοια πράγματα, τα έχετε ακούσει. Έτσι, ή μας λένε του κατηχητικού, θεούσους, θεούσες και λοιπά τις κοπέλες. Λοιπόν, αυτά τι είναι? Είναι ο πόλεμος, η αντίσταση που βάζει ο διάβολος για να σε τραβήξει μαζί του. Γιατί σε θέλει δικό του και σε θέλει 100% δικό του. Θέλει λοιπόν αγώνα για να πας εσύ κόντρα σε αυτό το ρεύμα. Σκέψου τώρα, αν σταματήσεις να βαδίζεις και πεις εγώ τώρα εντάξει έφτασα σε ένα καλό σημείο στο ποτάμι, σταματάω. Θα σταματήσεις. Το ρεύμα όπως έρχεται και ορμητικά μάλιστα θα σε πάρει κάτω. Δεν μπορείς να σταματήσεις. Αν λοιπόν σταματήσεις να προσεύχεσαι, να διαβάζεις, να εξομολογήσεις, να νηστεύεις, το ρεύμα θα σε πάρει πίσω. Γι' αυτό δεν πρέπει ούτε μια μέρα να σταματάμε. Ούτε μια ώρα, ούτε ένα λεπτό τον πνευματικό αγώνα. Γιατί το ρεύμα αυτό το διαβολικό, έτσι, το κοσμικό, όλα αυτά που είπαμε, οι λογισμοί, η φιλιδονία, η φιλαργυρία, η φιλοδοξία, όλα αυτά που μας πολεμάνε, οι βλάσφημοι λογισμοί, οι πονηροί λογισμοί, θα μας πάρουν κάτω, στην κόλαση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε και πράξεις αντίθετες με τους λογισμούς, με τις επιθυμίες
και ακόμα να είμαστε έτοιμοι να βάλουμε μετάνοια σε όλους. Ξέρετε, ένας σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος στην Εύβοια, ο Άγιος Ιάκωβος, έτσι, ο Ενεβία, έτσι, που ήταν στη μονή του Αγίου Δαβίδ, έλεγε σε κάθε πρόταση σχεδόν, έλεγε «Με συγχωρείτε». Γι' αυτό και τον λέγανε ο Άγιος «Ο με συγχωρείτε». Ενώ μιλούσε στους ανθρώπους, τους έλεγε «Με συγχωρείτε, αυτό και αυτό και αυτό θέλω να σας πω, με συγχωρείτε». Γιατί έλεγε, τι του είχαν κάνει οι άνθρωποι, που, μάλλον τι έκανε στους ανθρώπους, τους έλεγε «Με συγχωρείτε». Βίωνε αυτό που σας είπα, ότι αν είμαστε όπως πρέπει να είμαστε, Άγιοι, έτσι, δεν θα ήταν έτσι και οι άλλοι. Φταίμε λοιπόν και για την κατάσταση όλων. Γιατί και εμείς μπορούμε να αγωνιστούμε και παραπάνω και δεν μπορούμε και δεν το κάνουμε. Οπότε θα πρέπει να αγωνιζόμαστε και να κάνουμε και πράξεις, όπως είπαμε, αντίθετες με τους λογισμούς και με τις επιθυμίες και να βάζουμε και μετάνοια ακόμα σε όλους, να ζητάμε συγγνώμη. Γιατί δεν είμαστε όπως θα ήθελε ο Θεός να είμαστε. Εννοείται. Ναι. Βέβαια. Σου λέω ακόμα και το εξής, λέει ο Άγιος. Αν η αρετή που ασκείσαι το απαιτεί, πρέπει να κάνεις και εξωτερικές πράξεις παρόμοιες με τις εσωτερικές. Όπως δηλαδή για να αποκτήσεις υπομονή, θα πρέπει να αντιστέκεσαι εσωτερικά στους λογισμούς ανυπομονησίας και να αγαπήσεις την καταφρόνηση, θα πρέπει να κάνεις και εξωτερικές πράξεις. Να αγαπάς με την καρδιά σου και να τους λες λόγια ήρεμα αγάπης. Σε ποιους? Σε αυτούς που σε αδικούνε, που σε σπρώχνουν στο θυμό, και να τους βάζεις και μετάνοια. Και αν αυτές οι πράξεις, λέει, οι εσωτερικές και οι εξωτερικές σου φαίνονται δύσκολες, τόσο για την αδυναμία του νου σου, όσο και για τη δυσκολία που σου φέρνει σε αυτά η επιθυμία σου, όμως με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να τις εγκαταλείψεις, αλλά να αγωνίσεις και να τις κάνεις. Σου φαίνεται δύσκολο, έτσι, να πεις τώρα συγγνώμη σε αυτόν που σε αδικεί, έτσι, αντιστέκεται κάτι μέσα σου. Αλλά δεν πρέπει να το αφήσεις, να το παλέψεις. Κάνε το έστω και με το ζόρι και εξωτερικά ακόμα, και ας μην το πολύ πιστεύεις. Και θα δεις μετά τον καρπό από αυτό που θα κάνεις. Γιατί όσο αδύνατες κι αν είναι αυτές οι, ας το πούμε, οι πράξεις, οι εξωτερικές, σε κρατάνε σταθερό και γενναίο στον πόλεμο και σου διευκολύνουν το δρόμο για να νικήσεις. Έτσι, αυτό το απλό συγγνώμη που θα πεις, που σου βγαίνει τόσο δύσκολα, ξέρετε πόσο σε βοηθάει. Πάρα πολύ. Και ηρεμεί η ψυχή σου. Ξέρετε, φτάνουν άνθρωποι να παίρνουν ψυχοφάρμακα γιατί δεν θέλουν να πούν συγγνώμη. Μια συγγνώμη. Και τρέχουν στους ψυχολόγους, στους ψυχιάτρους για να τους απενεχοποιήσουν τάχατες, να τους πάρουν τις ενοχές δηλαδή. Ενώ οι ενοχές δεν φεύγουν από τον ψυχολόγο. Οι ενοχές φεύγουν όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και εξομολογηθεί. Και πει συγγνώμη. Έσφαλες, πες συγγνώμη. Τόσο δύσκολο είναι κι όμως. Δεν είναι δύσκολο. Γιατί υπάρχει εγωισμός. Υπάρχει υπερηφάνεια. Αλλά αν το κάνεις, που πρέπει να το κάνεις, θα δεις πόσο θα ωφεληθείς. Στάσου, λέει, με προσοχή και συγκεντρώσου καλά στον εαυτό σου για να πολεμήσεις όχι μόνο τις μεγάλες και δυνατές επιθυμίες σου, αλλά ακόμα και τις μικρές και ελαφρίες του κάθε σου πάθους. Όχι μόνο, ας πούμε, να μην θες να σκοτώσεις, που είναι ένα τρομερό πράγμα να έχεις τέτοια επιθυμία, αλλά και το να μην θέλεις, ας πούμε, μια μικρή επιθυμία, να φας, ξέρω εγώ, ένα γλυκό, να αντισταθείς. Να πεις γιατί να φάω, αφού δεν πεινάω, αφού δεν είναι η ώρα ή αφού είναι νηστεία σήμερα. Τι πειράζει, σου λέει τώρα ο λογισμός, να φας και ένα σοκολατάκι, μα αφού δεν είναι νηστεία, δεν τρώμε σήμερα γάλα. Ξέρετε και αυτό το μικρό τι μεγάλη σημασία έχει για την πνευματική σου πρόοδο, πάρα πολύ μεγάλη. Να αντιστεκόμαστε και στα μικρά. Και να μην λες, τώρα αυτό μικρό είναι, δεν πειράζει. Για σκέψου ένα πλοίο που έχει πολλές μικρές τρύπες στα ύφαλα. Τι θα γίνει, δεν θα βουλιάξει. Μπορεί να αργήσει λίγο, αλλά θα βουλιάξει.
Ένα που έχει μια τεράστια τρύπα θα βουλιάξει αμέσως. Ένα που έχει πολλές μικρές τρύπες και αυτό θα βουλιάξει. Σιγά σιγά θα πάρει νερό, θα βουλιάξει. Έτσι γίνεται και με τα μικρά που δεν τους δίνουμε σημασία, αλλά πρέπει να τους δίνουμε. Στις μικρές κακές επιθυμίες. Δεν πρέπει να συγκατατιθέμεθα. Οι μικρές ανοίγουν το δρόμο στις μεγάλες. Και ξέρετε, παιδιά, αν είσαι έξυπνος, πνευματικά έξυπνος, θα πολεμάς τα μικρά και για ένα λόγο ακόμα. Γιατί? Γιατί τα μικρά πιο εύκολα τα νικάς από το μεγάλο. Σκέψου ένας, ας πούμε, που έχει να κλείσει μικρές τρυπούλες στο καράβι. Δεν είναι εύκολο από το να κλείσει μια τεράστια τρύπα. Δεν κλείνει. Πολύ δύσκολο να κλείσει μια μεγάλη τρύπα. Αλλά αν έχεις πολλές μικρές, εύκολα τις κλείνεις. Λοιπόν, αυτές τις μικρές πρέπει να τις κλείνουμε. Μην αφήνουμε να γίνονται μεγάλες, γιατί όσο το αφήνεις, το μικρό μεγαλώνει. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ξέρετε όλοι τον Ιούδα. Τι ήταν ο Ιούδας? Ήταν Απόστολος. Ήταν ένας από τους 12 Αποστόλους. Το ξέρετε ότι ο Ιούδας έκανε θαύματα? Έκανε θαύματα. Στην αρχή ξεκίνησε καλά. Και μαζί με τους άλλους Αποστόλους έβγαζε δαιμόνια, θεράπευε. Αλλά τι, είχε μια μικρή αδυναμία, μικρή. Στην αρχή ήταν μικρή. Ποια αδυναμία είχε? Φιλανηρία. Ναι, του αρέσαν τα λεφτά. Τώρα θα πεις, κακό είναι τώρα, μου αρέσουν λίγο τα λεφτά, πρέπει παιδί μου, να μαζεύω κανένα λεφτό, κανένα χρήμα. Είναι κακό. Γιατί από αυτό το μικρό, το λίγο που μαζεύει σιγά σιγά σιγά, αν δεν το ελέγξεις, θα φτάσει μετά στα μεγάλα. Και έφτασε τι να κάνει εξαιτίας φιλαργυρίας? Να πουλήσει, να πουλήσει το Χριστό. Ξέρετε, αυτά τα 30 αργύρια ήταν η τιμή ενός δούλου. Τόσο πουλιόταν ένας δούλος. Δηλαδή πούλησε το Χριστό σαν ένα δούλο, το καταλάβατε τι έκανε ο Ιούδας. Για να πάρει 30 αργύρια, 30 νομίσματα. Βλέπετε που φτάνει ο άνθρωπος, άμα δεν ελέγξει ένα μικρό πάθος. Και προφανώς ο Χριστός μας θα του έλεγε, θα το συμβούλευε 3 χρόνια, μη το κάνεις. Και μάλιστα του έδωσε και το ταμείο. Γιατί του έδωσε το ταμείο, ξέρετε? Ποιο ταμείο? Το ταμείο. Οι 12 είχαν ένα ταμείο. Είχαν ένα, ας το πούμε, ένα πουγγί, που βάζανε εκεί τις εσφορές του κόσμου, τις ελεημοσύνες. Γιατί οι Απόστολοι δεν είχαν εργασία, δεν είχαν χρήματα. Τους έβαζαν χρήματα οι άνθρωποι που πίστευαν τον Χριστό, τους βοηθούσαν οικονομικά. Για να μπορούν και αυτοί να φάνε. Πώς θα τρώγανε? Πώς τρώγανε? 12 άνθρωποι έπρεπε και αυτοί να πάρουν ψωμί. Να πάρουν τα ψάρια που είχαν, τα παστά και λοιπά που τρώγαν στην εποχή εκείνη. Το ταμείο ποιος το είχε? Γιατί? Για να πιεστεί να... Ναι. Να... προσπαθήσει να... Να το ξεπεράσει. Έτσι, μπράβο. Για να του δώσει, ας το πούμε, τα μέσα και την αφορμή να νικήσει το πάθος του. Του έδωσε την ευκαιρία δηλαδή να ξεπεράσει αυτή την αγάπη στα χρήματα. Γι' αυτό του έδωσε το ταμείο. Να μην του έλεγε ο Ιούδας, καλά τώρα εντάξει, εγώ ήξερες ότι μου αρέσανε, γιατί δεν μου έδωσε το ταμείο και το έδωσε σε έναν άλλον. Εγώ θα το ξεπερνούσα. Για να μην έχει τέτοια πρόφαση, του το δίνει. Και προσέξτε, δεν του το παίρνει. Ενώ ήξερε, ο Χριστός μας όλα τα ήξερε. Ήξερε ότι ο Ιούδας έκλεβε από το ταμείο. Έκλεβε. Βλέπετε πού τον έφτασε η κακή συνήθεια. Από αυτή τη μικρή αγάπη που είχε στα χρήματα, μετά έφτασε να κλέβει το κοινό ταμείο των Αποστόλων. Γιατί οι άνθρωποι δεν τα βάζανε για τον Ιούδα, τα βάζανε για όλους τους Αποστόλους τα χρήματα εκεί. Και μετά έφτασε να πουλήσει και το δάσκαλο. Βλέπετε τι φοβερό πράγμα είναι. Ένα πάθος. Δεν είχε πολλά πάθη ο Ιούδας, δεν ξέρουμε για άλλα πάθη. Είχε αυτό όμως. Και ο διάβολος, ξέρετε, ένα πάθος είχε. Δεν είχε πολλά πάθη. Μια αμαρτία έκανε ο διάβολος. Ποια αμαρτία? Περηφάνεια. Περηφάνεια, την αλαζονία. Καταλάβατε? Και όμως αυτή η αμαρτία τον έριξε στην κόλαση. Και θα πέσει και στην αιώνια κόλαση. Γιατί δεν θέλει να μετανοήσει. Ξέρετε που ο Άγιος Παΐσιος είχε κάνει προσευχή για τον διάβολο. Το ξέρετε? Γιατί οι Άγιοι, ξέρετε, αγαπάνε όλη την κτήση. Και τα ζώα και τα δέντρα και τα πνεύματα και τους αγγέλους και τους δαίμονες αγαπάνε.
Γιατί και οι δαίμονες τι είναι δημιουργήματα του Θεού είναι. Είναι άγγελοι ξεπεσμένοι. Έκανε λοιπόν μια εβδομάδα νηστεία και προσευχή για τον διάβολο. Μάλιστα. 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 Και τι έγινε, ξέρετε τι έγινε, όταν τέλειωσε η εβδομάδα. Νομίζω φανερώθηκε ο διάβολος στον Πάτερ Πάησο και του είπε να σταματήσει να προσεύχεται, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Σαν ένα σκύλο τον είδε, τον διάβολο, που του έβγαζε τη γλώσσα του και τον κορόιδευε. Και του έλεγε, τι κάνεις προσευχή να μετανοήσω, εγώ δεν να μετανοήσω. Ο Χριστός να μετανοήσει. Ακούτε τι έλεγε. Τι θράσος, το θράσος του διαβόλου. Ο Χριστός να μετανοήσει. Το παίζει αδικημένος. Ότι έχει αδικηθεί από τον Χριστό, γιατί λέει ο Χριστός λέει για μια αμαρτία που έκανα με έριξε στην κόλαση. Ναι, αλλά δεν μετανοείς. Και μια αμαρτία είναι αρκετή για να σε κολλάσει. Πρέπει να έχουμε πνευματικό, παιδιά, γιατί όντως οι παγίδες του διαβόλου είναι πολύ μεγάλες. Και μπορεί να ξεγελαστείς. Και υπάρχουν άνθρωποι και πολύ πνευματικοί άνθρωποι που έχουν ξεγελαστεί. Έχουμε τον Άγιο Πέτρο στο Άγιον Όρος, τον πρώτο γνωστό ασκητή, ο οποίος είχε τέτοιο πειρασμό. Του εμφανίστηκε με τη μορφή της Παναγίας και του έλεγε να βγει από το Άγιο Όρος. Αλλά ο Άγιος ήταν έμπειρος και το κατάλαβε. Και φυσικά τον έδιωξε. Ένας άλλος όμως ασκητής εξαπατήθηκε. Νόμιζε ότι είδε τον Χριστό, έτσι. Τον έκανε ο διάβολος να φαίνεται ότι βλέπει τον Χριστό. Εμφανιστήκε σαν Χριστός, ενώ ήταν ο διάβολος. Και αυτός τον προσκύνησε και αμέσως δαιμονίστηκε. Μπήκε ο διάβολος μέσα του. Καταλάβατε, έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε πνευματικό οδηγό που θα μας πει τι είναι το κάθε τι. Διακριτικό πνευματικό οδηγό. Για να μην πέσουμε σε πλάνη. Γιατί πολλές φορές μπορεί να δούμε κάτι. Την ώρα που προσεύχεσαι, ας πούμε, μπορεί να σου εμφανιστεί κάτι. Και να νομίζω ότι είναι από το Θεό και να είναι από το διάβολο. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι, όταν προσευχόμαστε, να μην προσέχουμε τίποτα από αυτά που μπορεί να δούμε. Μπορεί να δεις κάτι, να δεις μια φλόγα, ξέρω εγώ, ή μια μορφή, ή κάτι να περνάει μπροστά σου, ξέρω εγώ. Λέω τώρα, μπορεί και να μην δεις τίποτα. Και πιο πολλοί δεν βλέπουν, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που βλέπουν κάτι. Δεν πρέπει να το δεχτείς αυτό ότι είναι από το Θεό. Ή μπορεί να δεις κάτι στο όνειρό σου, ή σαν σε όνειρο, σε όραμα όπως λέμε. Θα πρέπει να πας στον πνευματικό σου και να το πεις. Μία Αγία που λεγόταν Αγία Πελαγία. Αυτή ήταν στην Τίνο και είδε λοιπόν την Παναγία, η οποία της έλεγε να πας στο τάδε σημείο να σκάψεις και εκεί θα με βρεις. Και η Αγία, επειδή ήταν ταπεινή, είπε, εγώ ποια είμαι να δω την Παναγία, πλάνη θα είναι αυτό που είδα. Ο διάβολος ήταν. Και ησύχασε, δεν έκανε τίποτα. Αλλά της ξαναεμφανίστηκε. Και λίγο πιο έτσι αυστηρά τώρα της λέει, να πας, σου είπα, να σκάψεις εκείνο το μέρος και θα βρεις την εικόνα μου. Η Αγία, ασκήτρια ήταν, πάλι δεν έδωσε καμιά σημασία. Τρίτη φορά, πολύ πιο αυστηρά τώρα, της λέει, σου είπα και δεν το έκανες, να πας, να σκάψεις εκεί και θα βρεις την εικόνα μου. Τότε η Αγία, αφού το είδε τρεις φορές το ίδιο όραμα, πήγε όχι να σκάψει, πήγε στον πνευματικό της και το είπε. Μέχρι τότε δεν το είχε πει ούτε καν στον πνευματικό. Έτσι σου λέει, τι είμαι εγώ, είμαι και εγώ αξία να δω την Παναγία, ήταν ταπεινή. Και ο πνευματικός το δέχτηκε, της είπε, είναι αληθινό και να πάμε. Και πήγανε μαζί και άλλοι άνθρωποι και σκάψανε και βρήκανε την εικόνα της Παναγίας της Τίνου. Αυτή που προσκυνάμε, που έχει κάνει τόσα θαύματα. Που είναι στην Τίνο, ξέρετε όλοι. Ίσως έχετε πάει και έχετε προσκυνήσει. Έτσι βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας στην Τίνο. Καταλάβατε, δεν πρέπει να δίνουμε λοιπόν σημασία σε τίποτε από οράματα, από όνειρα. Γιατί υπάρχει αυτός ο φόβος της πλάνης. Πρέπει να έχουμε αυτή την αρετή της ταπείνωσης και οπωσδήποτε πνευματικό οδηγό. Ναι.